Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τους διοργανωτές που μας κάνουν την τιμή να μας προσκαλέσουν εδώ απόψε. Έχουμε την τύχη και τους το είπαμε και το πρωί στις συναντήσεις που είχαμε να έχουμε μαζί μας τους κορυφαίους εκπροσώπους δύο κομμάτων κατ' επέκταση κινημάτων και κατ' επέκταση μερικών εκατομμυρίων ανθρώπων που δίνουν παραδειγματικούς, εμβληματικούς αγώνες όχι μόνο για τους λαούς της περιοχής τους αλλά δίνουν αγώνες για τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Όπως είπε πριν και ο σύντροφος Δημητάς, δίνουν αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα ίσα δικαιώματα όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων, για την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής και θρησκείας, σε όλες τις υπηρεσίες και στην πλήρη άσκηση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που επίσης αναφέρθηκε είναι το μοναδικό παράδειγμα της διοίκησης που λαμβάνουμε από τις κουρδικές περιοχές στη Συρία, όπου από εκεί παίρνουμε πολύ μαθήματα για την πολυπολιτισμικότητα, την ειρηνική συνύπαρξη και στο τέλος, όπως επίσης είπε ο κύριος Δημητάς, μαθήματα για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και οργάνωσης. Και στις πρωινές συναντήσεις και απόψε, αυτό που θέλω να επαναλάβω εκ μέλους του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτον η προσήλωσή μας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία, στο Peace Process. Και να πω το εξής, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυρίαρχη ιδεολογία στην Τουρκία είναι ακριβώς το γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, το HDP, έχει κατορθώσει μέσα από ένα πεισματικό, μέσα από έναν εμβληματικό αγώνα, να έχει καταστεί αυτή τη στιγμή, να έχει κερδίσει μάλλον την ισχυρή του παρουσία πέρα από τα κινήματα και στους θεσμούς. Να είναι μια ισχυρή δύναμη δημοκρατίας που καταλογίζει τη συνεχής παραβιάσεις των δημοκρατικών αρχών, αλλά και αγωνίζεται σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των θεσμών για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Δεύτερο σημείο, να τονίσουμε την προσήλωσή μας στην κατάληξη σε ένα οδικό χάρτη ειρήνευσης για τη Συρία, με τη συμμετοχή όλων των πλευρών και ιδιαίτερα δυνάμεων όπως οι κουρδικές δυνάμεις που πρωταγωνίστησαν όχι μόνο στην εμβληματική μάχη του Κομπάνη, την οποία όλοι στηρίξαμε με ποικίλους τρόπους, όχι μόνο πολιτικά αλλά και με πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, αλλά συνολικά στη μάχη κατά της φονταμενταλιστικής βαρβαρότητας. Εδώ δεν μπορώ παρά να σημειώσω ότι η τουρκική κυβέρνηση δυστυχώς φέρει κέρυες ευθύνες, τόσο για την μέχρι τώρα διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, όσο και την καλλιέργεια ενός κλίματος αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Και το κλίμα αστάθειας αυτό εδραιώνεται με την εγκατάλειψη του Peace Process, της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Τουρκία και τη δραματική κατάσταση στην νοτιοανατολική Τουρκία, αλλά και με τη μη αποφασιστική συνεισφορά της, όπως θα όφιλε στην επίλυση της συριακής κρίσης. Συνεχίζουμε λοιπόν και προωθούμε μια συμμαχία των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων όλης της ευρύτερης περιοχής για την ειρήνευση και τη δημοκρατία. Και εδώ επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο. Προωθούμε μια τέτοια συμμαχία, ένα διάλογο και συνεργασία με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις για την ειρήνευση και τη δημοκρατία, όχι με την κακή εθνικιστική λογική του παρελθόντος από την ελληνική σκοπιά. Όχι με μια σκοπιά ότι ο εχθρός του εχθρού μου πρέπει να γίνει φίλος μου, αλλά με βάση κοινές πολιτικές και ιδεολογικές αξίες, με βάση μια κοινή ανάλυση από κοινωνική σκοπιά. Γιατί αυτοί οι αγώνες που δίνονται και στην Τουρκία και στη Συρία από τις δυνάμεις που έχουμε σήμερα μαζί μας, όπως είπα και πιο πριν, δεν είναι μόνο αγώνες για τους λαούς και τις ομάδες της περιοχής, είναι αγώνες για όλους τους λαούς του κόσμου. Τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα μαζί μας.